TV και την εκπομπή σε πρώτο πρόσωπο. Συνεχίζουμε τον κύκλο συνεντεύξεων με θέμα τις εθνικές εκλογές και προσκεκλημένους στο στούντιο υποψήφιους βουλευτές στις εκλογές και συγκεκριμένα υποψήφιους της περιφέρειάς μας, υποψήφιους βουλευτές της Ανατολικής Αττικής. Φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο τον Πέτρο Τοφιλίδου, υποψήφιο βουλευτή Ανατολικής Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Φιλίππου, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε καταρχάς για την πρόσκληση που αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας και είσαστε εδώ. Καταρχάς, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, κύριε Κοντογιώργο, και χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάω με κάποιο φίλο, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Εγώ ήμουν από το χώρο της αυτοδιοίκησης και το ξέρετε και το ξέρουν προφανώς και οι ακροατές μας. Ήμουν δήμαρχος πρώτα στα Καλλίδια, μετά στον Καλλικρατικό Δήμο Σαρονικού. Στη συνέχεια την περίοδο 14-19 ήμουν αντιπεριφερειάρχης στην Ανατολική Αττική. Το 19 επανεξελέγη δήμαρχος στο Σαρονικό. Συνολικά 32 χρόνια θητεία στην αυτοδιοίκηση, αλλά από την πλευρά της διοίκησης, γιατί είχα κάνει και πιο παλιά και αντιπολίτευση. Και όλη μου η ζωή τελικά είναι αφιερωμένη στην αυτοδιοίκηση, που για μένα όλη αυτή η διαδρομή δεν ήταν τίποτα άλλο από μία προσφορά. Δεν είδα ποτέ την αυτοδιοίκηση, το Δήμο ή οποιαδήποτε άλλη θέση σαν ένα χώρο ανέλυξης, αλλά της οποιασδήποτε μάλλον ανέλυξης, αλλά απλώς ήταν μια επιλογή και μια στάση ζωής από τη στιγμή που ενηλικιώθηκα, να αγαπάω πάρα πολύ τον τόπο μου, να αγαπάω πάρα πολύ την περιοχή μου. Και αφοσιώθηκα και αφιερώθηκα στο να προσφέρω, και αυτό ήταν που αναγνωρίστηκε από τους συμπολίτες και από τους συνδημότες που για τόσες πολλές φορές, για 8 συνεχείς θητείες, ανανέωναν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Κύριε Φιλίππου, σε 16 μέρες, συγκεκριμένα την Κυριακή 29 Μαΐου, διεξάγονται οι εθνικές εκλογές. Ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών? Ναι, θα μείνει η Ελλάδα πίσω με το Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση της διαπλοκής, την κυβέρνηση της ακρίβειας, την κυβέρνηση των υποκλοπών, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, την κυβέρνηση που τα χαμηλόμιστα αλλά και τα μέσα νοικοκυριά περνούν πραγματικά δύσκολες συνθήκες, ή θα σημάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ και διακυβέρνηση με κόμματα συνεργασίας, γιατί ακριβώς αυτό είναι το διακύβευμα της αυλής αναλογικής. Δεν είναι κάποιες απλές εκλογές που θα βγει ένα άλλο κόμμα, αλλά με τις εκλογές αυτές αλλάζει και το διοικητικό, το κυβερνητικό μοντέλο στη χώρα μας. Κυβερνήσεις συνεργασίας για πρώτη φορά, κάτι που στην Ευρώπη, για πρώτη φορά στη χώρα μας, κάτι που στην Ευρώπη γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, σηματοδοτεί κάτι το καινούριο. Και ποιο είναι το καινούριο? Αυτό το οποίο λέμε και εμείς και τα προγράμματά μας, το λέει και ο πρόεδρός μας, αλλά το πιστεύουμε και εμείς τα απλά μέλη ή υποψήφιοι. Σημαίνει διαφάνεια, σημαίνει έλεγχο. Έλεγχο στην εσχροκέρδεια που σήμερα δεν υπάρχει. Βλέπετε ότι 4 ή 5 χώροι είναι αυτοί που έχουν συγκεντρώσει πάρα πολλά δις, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως είναι τα καύσιμα, όπως είναι τα μεγάλα υπερκαταστήματα, τα σούπερ μάρκετ που είχαν ένα πάρα πολύ καλό διαφημιστή τον τελευταίο χρόνο, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, που με δίθεν το καλάθι του νοικοκυριού δεν έκανε τίποτα άλλο από να γυρνάει από σούπερ μάρκετ και σούπερ μάρκετ και το διαφημίζει. Έχοντας, που ήταν συγκεκριμένη και στοχευμένη πολιτική υπέρ των πολυκαταστημάτων, και αυτοί έχουν συγκεντρώσει, εν πάση περιπτώσει, δισεκατομμύρια σε βάρος του μικρού καταστήματος και του μικρομεσαίου της αγοράς που σφαντάζει. Σημαίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στους συμπολίτες μας που υποφέρουν από τα κόκκινα δάνεια. Σκεφτείτε ότι είναι γύρω στα 45 δις αυτή τη στιγμή τα χρεωμένα νοικοκυριά, μάλλον αυτοί που είναι κάτω από το καθεστώς των κόκκινων δανείων, που αν αυτά προχωρήσουν, τι σημαίνει 45 δις? Σημαίνει αναδιανομή πλούτου στη χώρα μας. Δηλαδή το σπίτι μου, το σπίτι σας, των 100, των 200, των όσων χιλιάδων είναι, θα περάσουν σε 5 φαντς. 45 δις, καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα τι σημαίνει. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα κατέθεσε πάρα πολύ συγκεκριμένη πρόταση στην κοινωνία για συζήτηση για την προστασία των σπιτιών που είναι με κόκκινο δάνειο που να βγουν στον πληστηριασμό. Μια πρόταση που έγινε αποδεκτή και από φορείς που βρέθηκαν εκεί που έχουν σχέση με τη στέγαση, και ακριβώς αυτό είναι ένα ζητούμενο και δέσμευσή μας. Σημαίνει αλλαγή
στην παιδεία, που αυτή τη στιγμή και μάλιστα με αυτό που είπε ο πρόεδρος μας προχτές, που ανακοίνωσε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στο Λαύριο, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν βάσεις αυτό που καθιέρωσε η κυρία Κεραμέως και να μένουν οι θέσεις και να είναι στα παιδιά εκτός και μάλλον να στρέφονται, μια συγκεκριμένη πολιτική του να στρέφονται στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σημαίνει υγεία, δηλαδή πέρασε η χώρα μας μια πανδημία, όπου αναλογικά η κυβέρνηση καμαρώνει, αλλά είμαστε πρώτη χώρα αναλογικά σε σχέση με τον πληθυσμό θυμάτων σε όλη την Ευρώπη. Αντί λοιπόν αυτό να μας προβληματίσει και να δούμε πώς θα θωρακίσουμε τη δημόσια υγεία, που φάνηκε η σπουδαιότητά της και ο δημόσιος χαρακτήρας πόσο είναι απαραίτητος για την κοινωνία, γιατί την πανδημία στήριξε το δημόσιο και μάλιστα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονταν και εργάζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας με οποιαδήποτε θέση που εργάζονταν 24 ώρα ακριβώς να ανταποκριθούν στο τεράστιο αυτό πρόβλημα για την κοινωνία. Ανταυτού λοιπόν ο ιδιωτικός τομέας που αυτό προάγει και προωθεί η κοινότητα στον χώρο της υγείας όχι μόνο δεν έβαλε πλάτες, όχι μόνο δεν βοήθησε πουθενά, αλλά έστριψε και τις πλάτες. Ούτε έναν ασθενή, το γνωρίζουμε, δεν δέχτηκα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Χυμαρώδης όπως πάντα είσαστε. Θα τελείωνα και βλέπετε, αντί η κυβέρνηση να στήριζε αυτό το χώρο, κάθε μέρα βλέπουμε και γιατρούς να φεύγουν, γιατρούς όχι να απολύονται, να παρετούνται λόγω των συνθηκών που υπάρχουν εκεί πέρα, γιατί δεν στηρίχθηκε με τίποτα ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας, κάτι που για μας είναι από τις κορυφαίες κινήσεις που έχουμε να κάνουμε. Μέσα σε όλα αυτά που μας είπατε, όπου καλύψατε και κάποιες ερωτήσεις, αλλά εγώ θέλω να επανέλθω, πώς θα χαρακτηρίζατε την τετραετία που τελειώνει σε δύο μήνες περίπου διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία? Μία κυβέρνηση η οποία δεν τήρησε τίποτα από αυτά τα οποία είχε πει προκειμένου να εκλεγεί. Μία κυβέρνηση που φτωχοποίησε, που βρήκε 37 δις από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ας μην ξεχνάμε ήταν μια δύσκολη περίοδο διακυβέρνησης, γιατί κυβερνήσαμε με τα μνημόνια, κυβερνήσαμε με τις ευρωπαϊκές πάθες πάνω από το λαιμό μας, να το πω έτσι, με προηγημένες και αποφασισμένες αποφάσεις, με όλα τα αυτά στηρίξαμε και το κράτος που ήταν υποκατάρρευση, το πλήρωσε βεβαίως αυτή τη στιγμή και ο ελληνικός λαός, αλλά όμως αποδώσαμε το κράτος αυτή τη στιγμή με μια οικονομία που να στέκεται στα πόδια, με μια οικονομία που με ένα κράτος που να μην έχει φόβο πλέον να καταρρεύσει, με μια πολύ μεγάλη μείωση της ανεργίας και κυρίως 37 δις μαξιλάρι που είχε η επόμενη κυβέρνηση που δίκησε, χωρίς μνημόνια, χωρίς τους θεσμούς πάνω από το κεφάλι της, ελεύθερη θα μπορούσε να διοικήσει. Αντί λοιπόν να κοιτάξει το κοινωνικό κράτος, έκανε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που λέμε με την ακρίβεια πλέον στα ύψη. Βλέπετε και τις διάφορες μετρήσεις οι οποίες γίνονται, ποιο είναι το κύριο πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα. Είναι η ακρίβεια. Είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες το θέμα της Χρυσής Αυγής, του Κασιδιάρη και όλα αυτά τα πράγματα. Και όλοι συζητάμε αν ήταν σωστός ο νόμος, ποιο ψήφισε το νόμο, ποιο ψήφισε το άρθρο, γιατί δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έστειλε το υπόμνημα. Το υπόμνημα ήταν μια απλά εικόνα, πώς να το πω, εντυπωσιασμού, γιατί η δικαιοσύνη απονέμεται βάσει το νόμο και δεν χρειάζεται υπομνήματα, αλλά βάσει το νόμο. Και δεν σκέφτεται κανείς, και είναι μια κουβέντα που δεν ανοίγει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά την ανοίγουμε εμείς στην κοινωνία. Τι φταίει και στρέφεται ο κόσμος προς τα ακροδεξιά? Εάν η Χρυσή Αυγή έμπαινε στη Βουλή με τις μετρήσεις που δίνανε 4 και 5%, δεν θα έμπαινε με κανόνια και μετάξει, αλλά θα έμπαινε με την ψήφο συμπολιτών μας. Τι έχει φταίξει που στρέφεται ο κόσμος προς τα ακροδεξιά, και αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση. Ποια είναι, τι έχει φταίξει η πολύ άσχημη στιγμή που περνάει η κοινωνία μας, και αυτό καλύπτεται κάτω από το χαλί. Ακούτε από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας να μας λένε διάφορα νούμερα, ευρωπαϊκά, μετρήσεων κτλ. Ακριβώς να καλύψουν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, που κάνει και που στρέφει τον κόσμο στα ακροδεξιά. Είναι τελείως πολιτικό το ζήτημα. Να πείσουμε τον κόσμο ότι είναι λάθος να στρέφεται στην ακροδεξιά, ένα, και ότι πρέπει να αγωνιστούμε για την βελτίωση των συνθηκών της ζωής στην οποία ζούμε. Να πάμε στο δίλημα που θέτετε εσείς τώρα με όσα μας έχετε πει. Γιατί οι συμπολίτες μας στις 21 Μαΐου
να στηρίξουν Αλέξη Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ και όχι, και όχι κάποιο άλλο κόμμα. Θα στηρίξουν και πρέπει να στηρίξουν ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ξεκάθαρο το πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε προχτές, που λέει μεγαλύτερος μισθούς, μια και λέμε ότι στις πρώτες 50 μέρες ο κατώτατος μισθός θα ανέβει στα 880 ευρώ. Μεγαλύτερες συντάξεις, εκεί που η κυβέρνηση, ενώ κέρδισαν το Συμβούλιο Επικρατείας, οι συνταξιούχοι δεν τους έδωσαν και αυτά τα οποία όφιλε, τα οποία έχουμε πει σε τρεις όποσες δόσεις θα δοθούν, και κυρίως με την καθιέρωση της 13ης σύνταξης. Θα πρέπει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς δεν θα υπάρξουν κατασχέσεις, τουλάχιστον στην πρώτη κατοικία που εμείς θα το στηρίξουμε, και πάνω απ' όλα όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη στο κράτος. Μιλάμε για ένα κράτος δικαίου, για ένα κράτος που η κυβέρνηση θα έχει τον έλεγχο και δεν θα υπάρχει αυτή η ανεξέλεκτη σκροκέρδεια που έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα και που τη βιώνουμε όταν βλέπετε η ίδια κυβέρνηση να έχει κάνει πάνω από 10 δις απευθείας αναθέσεις, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ. Πάντα όποια έργα ή όποιοι προγραμματισμοί δεν γινόντουσαν ποτέ με αναθέσεις, αλλά υπήρχε και κάποιος διαγωνισμός. Και μιλάμε για την προσπάθεια που έχει να κάνει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ για την αναβάθμιση αυτού του κοινωνικού επίπεδου, που θα στηρίξουμε τουλάχιστον τους χαμηλώμενους τους και αυτούς που έχουν ανάγκη, και όχι το μεγάλο κεφάλαιο και τους ολιγάρχες του χρήματος, που τέτοια υπερκέρδη που έχουν οι χώροι αυτοί που προανάφερα πιο ψηλά δεν τους είχαν ποτέ στην ιστορία. Όπως προαναφέραμε στην αρχή, θα είσαι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Την Ανατολική Αττική των τεράστιων προβλημάτων, της υποανάπτυξης, της στασιμότητας, που βασικά θυμούνται πολλές κυβερνήσεις για αυτή την ιστορία. Εάν εσείς εκλεγείτε τις 21 Μαΐου, ποιες θα είναι οι πρώτες προτεραιότητες ώστε να μπει η Ανατολική Αττική σε τροχιά ανάπτυξης? Καταρχάς, εκτιμώ ότι την Ανατολική Αττική την γνωρίζω, γιατί σε όλη μου την κοινωνική, πολιτική και αυτοδιοικητική διαδρομή όλοι μου ενασχόλησαν με την Ανατολική, τόσο με το Δήμο, το δικό μας, το Σαρονικό, τα καλύβια στην αρχή, το Σαρονικό, στη συνέχεια με τον Καλλικράτη, αλλά και την ευρύτερη Ανατολική Αττική σαν αντιπεριφερειάρχης, και γνωρίζω ποιες είναι μεγάλες ανάγκες. Τα πολεοδομικά είναι ένα ζήτημα που ξέρω ότι απασχολεί όλους τους Δήμους που είναι σκαλωμένα, γιατί η Αττική έχει χτιστεί αυθαίρετα και θα πρέπει κάποια στιγμή όλες αυτές οι πολεοδομικές μελέτες που είναι σε κρεμότητα να ολοκληρωθούν για να πάψει να υπάρχει αυτή η αυθαιρεσία και να υπάρξει μια αναβάθμιση. Το αποχετευτικό, σε μια περιοχή με 450.000 κατοίκους δίπλα από την Αθήνα και να είμαστε ακόμα με βόθρους, είναι απαράδεκτο, και εδώ έχει ονοματεπώνυμο φταίχτης, λέγεται η ΔΑΠ, διότι δεν αφήνει την πρωτοβουλία στους Δήμους. Οι Δήμοι παίρνουν το κόστος από τις κοινωνίες, ενώ την ευθύνη με νόμο την έχει η ΔΑΠ, που θα πρέπει να αγωνιστούμε να περάσουν αρμοδιότητες αυτές στους Δήμους. Τα θέματα υγείας αυτή τη στιγμή, το νοσοκομείο είναι ένα πάγιο έτοιμο πολλών δεκαετιών, που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τη μαγιά για να ξεκινήσει, όταν η κυβέρνηση της Κύπρου εδώ δίπλα στο μάτι έδωσε 20 εκατομμύρια για την ενίσχυση των περιοχών αυτών, και είπε τότε ο Αλέξης Τσίπρας ότι τα χρήματα αυτά θα τα διαθέσουμε σαν μαγιά να ξεξεκινήσει το νοσοκομείο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα έριξε σε τόπους αμφιβολίες. Να πάρω τη βάση από αυτό και να πω ότι σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ εκλεγεί στην κυβέρνηση, θα αλλάξει στο μάτι η χωροθέτηση που έχει ξεκινήσει? Καταρχάς πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αυτή τη στιγμή της ολοκλήρωσης του σχεδίου πόλης και των αποζημιώσεων που και εδώ η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν συνεπής, ήταν αναξιόπιστη, διότι ενώ είχε βγει με σημαία ότι αύριο το πρωί θα σας δώσουμε αν εκλεγούμε εμείς τις αποζημιώσεις, δεν έχει δοθεί σχεδόν, από ό,τι γνωρίζω δεν έχουν ξεκινήσει καν να δίνονται πέρα από το πρώτο βοήθημα των πυρκαγιών. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα αλλαγής της χωροθέτησης, εκτός αν με επιστημονικά και κοινωνικά κριτήρια προταθεί κάποια άλλη περιοχή, αλλά πάλι για την Ανατολική Αττική, πιο κέντρο, πιο δίπλα, πιο αυτό, αλλά είναι ένας από τους κύριους στόχους. Αλλά θέλω να πω για την υγεία, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή ένα νοσοκομείο δεν πατά στο κουμπί και να χτιστεί αύριο το πρωί, θέλει και χρόνο, θέλει και κεφάλαια τεράστια, και είναι ένα έργο που εν πάση περιπτώσει θα χρειαστεί χρόνια. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι αν αναβαθμιστούν τα 12-13 κέντρα υγείας της Ανατολικής Αττικής που τα βιώνουμε κάθε μέρα, σκεφτείτε ότι το κέντρο υγείας Λαβρίου αυτή τη στιγμή έχει μόνο 3 γιατρούς. Επισκεφτήκαμε πρόσφατα την πολυκλινική στη Σαχαρία.
αγωνές που είχε φτιαχτεί τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μια σημαντική, με ένα σημαντικό εξοπλισμό, μικρό νοσοκομείο θα έλεγα, άδειο. Εάν λοιπόν στηριζόντουσαν τα κέντρα υγείας που η μία κυβέρνηση είναι πολύ λίγα χρήματα, με σωστό προσωπικό θα μπορούσε να προσφερθεί πραγματικά πρωτοβάθμια υγεία στους κατοίκους που δεν έχουμε, που με το παραμικρό ατύχημα πρέπει να τρέχουμε στα νοσοκομεία της Αθήνας. Και είναι πρόταση και έργο πραγματικά υλοποιήσιμο που μπορεί να γίνει από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης, μια κυβέρνηση που θα έχει στόχευση τη δημόσια υγεία και όχι την ιδιωτική υγεία. Άλλος χώρος που επίσης πρέπει να δούμε για την Ανατολική Αττική, μια και η Ανατολική Αττική βρέχεται γύρω γύρω από θάλασσα και τον Εγωικό εδώ που βρισκόμαστε και το Σαλονικό από την άλλη μεριά, πρέπει να δούμε τι ανάπτυξη θέλουμε πλέον για τις παραλίες μας, ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Κατά δική μου γνώμη, δεν πρέπει να υπάρχουν κλειστές παραλίες και να πληρώνεις αντίτιμο. Οι παραλίες οι δικές μας πρέπει να έχουν ένα κοινωνικό πρόσημο γιατί λειτουργούν πέρα από εμάς τους ίδιους που μένουν εδώ και σαν ένας χώρος όπου παίρνει οξυγόνο, αρχίζει να πάρει μια ανάσα. Ο κάτοικος του Λεκανοπεδίου, τα 5 εκατομμύρια των κατοίκων της Αθήνας αυτή τη στιγμή προς τα δικά μας μέρη βρίσκουν μια διέξοδο το καλοκαίρι. Άρα η όποια ανάπτυξη πρέπει να έχει στόχευση της εξυπηρέτησης αυτού του χώρου και όχι αυτού του κόσμου, ο οποίος κόσμος όταν έρχεται εδώ είναι και κινητήριος δύναμη και για τις τοπικές αγορές. Αυτοί θα πάνε να ψωνίσουν στο φούρνο, αυτοί θα πάνε να φάνε στην ταβέρνα, αυτοί θα κινήσουν την τοπική αγορά και όχι μεγάλες επενδύσεις που μας είπαν από τις Νέες Δημοκρατίες, γιατί τα όλοι οι πλούσιοι δεν έχουν αφήσουν τίποτα στην τοπική κοινωνία και κυρίως τις παραλίες τις χρειαζόμαστε πλέον ως Αττική για μας τους ίδιους και όχι να κλειστούν με πολύ μεγάλες επενδύσεις. Μεγάλες επενδύσεις βεβαίως και τις χρειαζόμαστε στον τουριστικό τομέα, μπορεί να γίνουν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, ακριβώς για να το αναβαθμίσουν. Εδώ πρέπει να είναι κοινωνικά τα κριτήρια για μας, από και παίρνει ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος πλήττεται, που επίσης γνωρίζω πάρα πολύ καλά, που θα πρέπει να τον στηρίξουμε. Υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες που τις έζησε και από την αντιπεριφέρεια. Είναι μια περιφέρεια Ανατολική Αττική, που η Δήμη είναι διαφορετικών ταχυτήτων, με πολύ μεγάλες κοινωνικές διαφορές. Άλλο είναι οι Αχανές, που έχει ακόμα μέχρι πάρα πολλές ομάδες κόσμου και υπάρχει φτώχεια. Άλλες είναι τα Μεσόγεια και η ανάπτυξή της. Άλλες είναι περιοχές, άλλη είναι η Λαβρεωτική, που τα τελευταία χρόνια έχει και αυτή κατευθυνθεί σε μια πιο πολύ τουριστική πλέον ανάπτυξη, χάνοντας το βιομηχανικό χαρακτήρα που ξέραμε της Λαβρεωτικής μέχρι τις προηγούμενες δεκαετίες. Άλλος είναι ο Οροπός, που υπάρχει ελλείψη υποδομών, η συγκοινωνία με το οδικό δίκτυο. Δεν μπορείς να μιλάς σε ένα νομό 450.000 που έχουν αναπτυχθεί δεκάδες, εκατοντάδες οικισμοί παντού, εδώ μένετε και το ξέρετε, και να μην υπάρχει συγκοινωνία, να μην υπάρχει διασύνδεση. Ή το τρένο που το συζητάμε τον προαστιακό να συνδέσει τα δύο λιμάνια, το Λαύριο και τη Ραφίνα, τόσα χρόνια αντίθεται στις καλέντες, ενώ έχουν υπάρξει και επενδυτές που έχουν ενδιαφέρον. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θυμάμαι ότι την προηγούμενη κυβέρνηση είχε γίνει μια συμφωνία με την Αττική Οδό, της οποίας Αττικής Οδού η σύμβαση έλυγε. Λίγη τώρα το χρόνο το 24, με μία παράταση 5 χρόνων από το 24 μέχρι το 29, με τα ίδια χρήματα αυτά είχαν δεχτεί να επεκτείνουν την Αττική Οδό και στα δύο λιμάνια, Λαύριο και Ραφίνα, και παράλληλα και το προαστιακό. Και είμαστε βέβαια στη σκαριά να συμφωνήσουμε να δοθεί αυτή η παράταση. Δεν έγινε με τη Νέα Δημοκρατία, πιθανόν γιατί είναι τους δικούς τους εργολάβους που θα θέλουμε να ξεκινήσουν με απευθείας αναθέσεις και είναι ένα ζητούμενο. Σκεφτείτε ποια θα ήταν η ανάπτυξη της περιοχής μας αυτή τη στιγμή και με το προαστιακό, κυρίως με το οδικό δίκτυο, αλλά κυρίως θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να ενισχυθεί άμεσα ο συγκοινωνιακός χάρτης αυτής εδώ της περιοχής. Σας λέω και παίρνω και πάρα πολύ χρόνο μερικά από τα βασικά και ουσιώδη θέματα της Αττικής, όχι ότι δεν υπάρχουν δευτερεύοντα, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση σε αυτούς τους χώρους. Έχω εμπειρία για όλη μου τη ζωή με αυτά τα θέματα. Έχω ασχοληθεί και τουλάχιστον αυτό που με ενδιαφέρει, αν είμαι βουλευτής της περιοχής, δεν με ενδιαφέρει περισσότερο η κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους δήμους της περιοχής αλλά και με τους τοπικούς φορείς, να προωθήσουμε και να προχωρήσουμε θέμα της περιοχής μας. Αυτό πιστεύω, αυτό έκανα όλη μου τη ζωή και αυτή είναι η δέσμευσή μου προς τους κατοίκους, ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθώ με όλες τις δυνάμεις μου, ακριβώς γιατί έχω και τη γνώση και την εμπειρία. Και αυτό το κάνω. Στις ερχόμενες εκλογές θα κληθούν να ψηφίσουν και νέοι άνθρωποι, οι οποίοι
είτε ψηφίζουν πρώτη φορά, είτε έχουν ψηφίσει, αλλά ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες των νέων. Παρουσιάζονται έρευνες, οι περισσότερες είναι έτσι, που οι νέοι, θα έλεγα, σε εισαγωγικά γυρίζουν την πλάτη, δείχνουν αρνητισμό προς την πολιτική και τους πολιτικούς. Το μήνυμα, το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε εσείς εν ώψη των κρίσιμων εθνικών εκλογών στους νέους, ποιο είναι? Καταρχάς διαφωνώ ριζικά ότι οι νέοι στρέφουν τις πλάτες προς την πολιτική. Έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές από τις περιοδίες που κάνουμε και όχι μόνο και από το Δήμο που ήμουν με νέα παιδιά και μαθητές. Ας λένε οι έρευνες ότι θέλω, εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ ενημερωμένα, είναι πάρα πολύ ανήσυχα για το μέλλον και όταν κάποιος είναι ανήσυχος για το μέλλον σημαίνει ότι προβληματίζεται και προχωράει. Έχουν άλλους τρόπους επικοινωνίας και ενημέρωσης που εμείς δεν την έχουμε και άλλους κώδικες. Γιατί υπάρχει διαφορά των γενναιών, εγώ ας πούμε τα δικά μου τα παιδιά. Πολλές φορές δεν μπορώ να τα καταλάβω, έχουν τους δικούς τους, αλλά είναι πάρα πολύ ενημερωμένα, γνωρίζουν τι γίνεται. Είναι λογικό στην νεολαία να υπάρχει αυτό που λέμε το αντισυστημικό πνεύμα, ότι είσαστε κατεστημένοι, τα ίδια λέγαμε και εμείς όταν είμαστε νέοι κτλ. Λέγαμε έναν, αυτό είναι θετικό. Όταν βρίσκομαι με παιδιά, εγώ ανήκω σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω, παιδιά, μην μας ακούτε εμάς τους μεγάλους. Θα κάνετε αυτό που πιστεύετε, αντισυστημική ψήφωση ή οτιδήποτε, και εκεί αμέσως κάτω και σ' ακούνε. Και όταν λοιπόν κάθεις και τους λες πέντε πράγματα, σε αυτά τα παιδιά που μπορείς να επικοινωνήσεις, και αυτά είναι τα μηνύματα που περνάνε, τα παιδιά προβληματίζονται και ακούνε. Και γι' αυτό, από τη μία λέτε, μπορεί να υπάρχουν έρευνες αυτές που λέτε, αλλά από την άλλη, στις όποιες μετρήσεις γίνονται, ο χώρος της αριστεράς είναι ένας χώρος που προσβλέπει νεολαία, θα έλεγα προνομιούχος εντός εισαγωγικών, δεν μου αρέσει η λέξη αλλά δεν βρίσκω κάποια άλλη, που τα παιδιά σκέφτονται προς τον χώρο της αριστεράς. Όχι με τη στενή έννοια αν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα είναι ΚΚΕ, αν θα είναι ένα μικρό κόμμα, αλλά πάντα η αριστερά ήταν ένας χώρος που προβλημάτισε την νεολαία και αυτό γίνεται και αυτή τη στιγμή. Και για μένα τα παιδιά πρέπει να εκφραστούν ελεύθερα με την ψήφο τους και με την ελευθερία εκτιμώ ότι θα κάνουν και τη σωστή επιλογή. Και δεν θα ήθελα εγώ να ήμουν αυτός που θα έλεγα πατρικά, παιδιά, θέλω να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ για το Α και 2, γιατί μάλλον έχουν τους κοροϊδέψει ακριβώς γιατί έχουν γνώση. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να δούμε την νεολαία. Τόσα πολλά κρούσματα βία στην νεολαία. Μαθητική βία, οπαδική βία, σεξιστική βία, βλέπετε καθημερινά βιώνουμε οπαδική και αυτό είναι ένα ζητούμενο, τι έχει φταίξει, τι έχουμε κάνει στραβά έναντι αυτής της νεολαίας και την τρέμα αυτόν τον κόσμο. Είναι τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είναι οικογενειακά προβλήματα, είναι προβλήματα ανασφάλειας, είναι προβλήματα γενικά ενός προβληματισμού που ψάχνει να βρει μία διέξοδο που ακόμα δεν έχει βρει, αλλά βεβαίως είναι κάποια θέματα που θα πρέπει να τα δούμε σοβαρά και η λύση δεν έρχεται από πάνω, δεν έρχεται ούτε με αστυνόμευση, ούτε με υποδείξεις κάνε αυτό, κάνε το άλλο, κάνε. Αλλά έρχεται με συζήτηση και να πιστεί ο άλλος ότι μπορεί να υπάρξει διέξοδο. Βλέπετε, 500.000 παιδιά έχουν φύγει και μπορεί να είναι και περισσότερα στο εξωτερικό, γιατί δεν τους δίνεις κάποια επαγγελματική διέξοδο που είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Μήπως όλα αυτά όμως που αναφέρατε και πολύ σωστά τα αναφέρατε έχουν απαξιώσει λίγο την πολιτική και τους πολιτικούς, τα βλέπετε στα μάτια των νέων? Λοιπόν, δεν τα βάζω κάτω από το χαλί, γιατί αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι. Να τα κουβεντιάζεις όλα, να ζητάς να μπορεί άλλος να εκφράζεται ελεύθερα και θα τη βρει και τη διέξοδο, θα τη βρει και τη δίωδο. Με μόνο συμβουλές, με μόνο κατευθύνσεις που αποφασίζουμε εμείς ερήμην των παιδιών, με μόνο τέτοιες κατευθύνσεις δεν είναι η λύση, είναι η συζήτηση και η νεολαία πάντα είναι μπροστά στην κοινωνία. Αν δούμε ιστορικά και τα τελευταία χρόνια και τα λοιπά, πάντα η νεολαία ήταν πρωτοπόρος. Είδα τώρα μετατέβει με το μακάβριο αυτό που προσπάθησε συμβάν, μακάρι να μην είχε συμβεί, που η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει τον κόσμο να το ξεχάσει, αλλά δεν είναι έτσι η κοινωνία. Την Πρωτομαγιά ήταν τα κύρια συστήματα που φωνάζαν στις διαδηλώσεις ο κόσμος, ήταν τα τέμπη, όσο και αν έχει προσπαθήσει η κυβέρνηση να το θάψει. Βγήκε νεολαία στους δρόμους και βγήκε νεολαία διαμαρτυρώμενη, βγήκε με δικά της συστήματα που δεν απήχαν πάρα πολύ, έως που μπορεί να ταυτόσιμα με συστήματα της αριστεράς, που δεν τους τα υπόδειξε όμως κανείς. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κλίμα αντιμητσοτακικό και αντί της Νέας Δημοκρατίας από όλα αυτά τα παιδιά, ακριβώς γιατί θεωρούσε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη για αυτό που έγινε για τα τέμπη και αυτό φαινόταν.
και φαινόταν χωρίς να υπάρχει κατεύθυνση καθενό. Γιατί τι γίνεται στην κεντρική πολιτική σκηνή, όταν βγαίνουμε εμείς και μιλάμε στα πάνελ οπουδήποτε, με το που μιλάμε για τα τέμπια, α πούμε, για παράδειγμα, θα πιάσει την δημοκρατία. Α, εσείς σας ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνατε τούτο, φταίτε και εσείς. Με συγχωρείτε, παιδιά. Αλλά το παιδί και ο νέος, αλλά και εμείς, κρίνουμε μια κυβέρνηση 4 χρόνων. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ λέω 100 φορές περισσότερα λάθη να κάνει εκεί. Κρίθηκε. Κρίθηκε. Πήγε σπίτι τη, σήμερα έρχεται με καινούργιες ιδέες γιατί η ζωή τρέχει. Λέει, μα εσείς είχατε κάνει αυτό. Ωραία, υπήρχαν συνθήκες που μπορεί να είχε γίνει, είχε περικοπή. Σήμερα έχουν αλλάξει συνθήκες. Δεν μπορεί να μην ανανεωθείς και να μην βγεις καινούργιες. Ή επειδή είχε γίνει αυτό, κάποτε θα μείνουμε σε αυτό. Η διαμαρτυρία λοιπόν που γινόταν και κυρίως μετήχαν τα παιδιά, σήμερα άκουγα ότι οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη έστεισαν κάποιο μνημείο για τα παιδιά στα ΤΕΜΠΗ για να τιμήσουν αυτά τα δικοχαμένα παιδιά. Τα παιδιά όμως ξέρουν και αποδίδουν τις ευθύνες πολύ περισσότερο από εμάς που ήθελαν να τα κρύψουμε στα γαλλιά ή κυρίως ο ένας τα μεταθέτει στους άλλους. Ξέρουν ποιος είναι σήμερα που κυβερνάει και από ποιον προήλθε. Δεν τους ενδιαφέρει αυτά που λέμε εμείς για να παραβλέψουν την κοινή γνώμη. Γι' αυτό πρωτοπορία είναι όλα πάντα. Άρα προτρέπεται τους νέους μέσα από το αυτό που είπατε να σειρεύσουν, να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία, γιατί είναι πολύ σημαντική. Κοινά, να συμμετέχουν βεβαίως και στην εκλογική διαδικασία που για μένα να μετέχουν μέσα στο γίγνεσθε και οι δικοί τους συμμετοχοί θα βρουν και τον δρόμο τους μόνος. Δεν μπορούμε να αποδιαιτήσουν τα παιδιά και να τους πούμε κάνει αυτό, κάνει το άλλο. Και ακούγοντας, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ ενημερωμένα, μα πάρα εκπληκτικά ενημερωμένα, που αν καθίσουμε παιδιά να συζητήσουμε, δεν μπορείτε πέρα από πολλές φορές που μπορεί να κάνουν πλάκα και οτιδήποτε, πόσο ενημερωμένα είναι μέσω διαδικτύου, μέσω από, από τα διάφορα αυτά μέσα που εμείς πολλές φορές δεν έχουμε κάνει την πρόσβαση. Δεν ξέρετε πόσο πολύ είναι ενημερωμένα και το βρίσκουν τον δρόμο τους. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ποτέ δεν θα έλεγα σε ένα παιδί ψήφισέ με, γιατί έχω κάνει αυτά για την Αττική. Βεβαίως την πληροφόρηση να του τη δώσω. Το ποιος είμαι εγώ και το ποιος είναι όλους. Όλοι εμείς που ασχολιόμαστε να έχει την πληροφόρηση και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό και σε κομματικό. Και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι οδηγούνται. Καταλήγουν μόνα τους και πρέπει να καταλήξουν μόνα τους αποφάσεις. Και νομίζω ότι στην αριστερά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της νεολαίας, άσχετα αν είναι μικρό κόμμα, αν είναι το ένα, αν είναι το άλλο, που είναι στραμμένο προς την αριστερά και το πιστεύω. Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για τα θέματα που ανοίξατε. Ποιο είναι το προσωπικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους συμπολίτες μας στην Ανατολική Αττική και σε αυτούς που μας βλέπουν? Προσωπικό μήνυμα καταρχάς είναι ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, το είπαμε και στην αρχή, να γίνει κυβέρνηση για να έχουμε τη μεγάλη αλλαγή με κυβερνή συνεργασία. Σε ό,τι αφορά, προσωπικά, είναι κάτι που δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά μια και είμαι στις τελευταίες μέρες να το πω, ότι όλη μου τη ζωή την έχω αναλώσει στην Ανατολική Αττική. Ποτέ δεν ακούστηκε κάτι, τουλάχιστον που θα μπορούσε να μειώσει αυτή την προσφορά, και καταλαβαίνετε τι εννοώ, έχουμε διαχειριστεί και δημόσιο χρήμα κτλ. Και όλα αυτά όταν γίνονται κάτι στραβά ακούγονται και αναδεικνύονται. Και αυτή μου η εμπειρία και αυτή μου η διαδρομή νομίζω ότι είναι μια εγγύηση ότι. Και είναι και μονόδρομο, εν πάση περιπτώσει, με τον τρόπο ζωή έτσι που ζω. Ότι θα προσφέρω στην Ανατολική Αττική και ακριβώς και αυτό ζητάω από τους συμπολίτες μου να ενισχύσουν τη δική μου παρουσία. Που να σας πω κάτι, έτσι που γυρίζω. Καλά λόγια να μην πω για ψήφο. Βρίσκω από όλους τους πολιτικούς χώρους, σε όλες τους δήμους και τα χωριά και τους οικισμούς που πάω στο προσκόμμα, ακριβώς γιατί με γνωρίζουν από την αυτοδιοίκηση. Ανεξάρτητα αν κάποιος ψηφίζει, να δημοκρατία, Πασόκ, οτιδήποτε, δεν ρωτάω, εισπράττω ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα ακριβώς λόγω αυτής της πορείας της αυτοδιοίκησης, που η αυτοδιοίκηση μπορεί και συνθέτει. Αν κάποιος διαχειρίζεται σωστά και με κανόνες το χώρο της αυτοδιοίκησης, μπορείς και συνθέτεις. Και αυτό το βρίσκω. Κύριε Φιλίππου, αφού σας ευχαριστήσουμε που κάνατε τιμή να είστε εδώ μαζί μας, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και επιτυχία δεν είναι προσωπική, θα είναι επιτυχία για τον ελληνικό λαό και μια νίκη του ελληνικού λαού, εάν στις 21 του μήνα γίνει μεγάλη αλλαγή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.